Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. Ξεκινάμε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης. Απέναντί μου στη ρύμψη του ήχου Χρήστος Κιώσης. Την καλησπέρα μου σε όλους εσάς που μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, μέσω διαδικτύου. Είναι μια δύσκολη μέρα για την οικογένεια του Ηρακλή. Πριν από λίγο βρέθηκα στο Ρετζίκι, στον Ιερό Ναό εκεί, για την κηδεία του Κωνσταντίνου Τσιργογιάννη, του πρώην αναπληρωτή Προέδρου του Γυμναστικού Συλλόγου και γνωστό σε όλους μας όλα αυτά τα χρόνια, ένας άνθρωπος, ένας Ηρακλειδέας της Κερκίδας που και αυτός όπως και αρκετοί αναγκάστηκαν να αφήσουν για λίγο την Κερκίδα και να βάλουν μπροστά την ψυχή τους, το σώμα τους, το είναι τους για να υπηρετήσουν τον αγαπημένο του σύλλογο. Ο Κωνσταντίνος το έκανε για αρκετά χρόνια στο Γάμα Σίγμα, σε πολύ δύσκολα χρόνια. Ούκο λίγες φορές τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ και τον θυμάμαι χαρακτηριστικά να λέει: Γιώργο, ο Ηρακλής πεθαίνει, κάτι πρέπει να κάνουμε. Έδωσε τις μάχες του μαζί με τους υπόλοιπους, με τα σωστά, με τα λάθη, πάνω απ' όλα με πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και δυστυχώς τα ξημερώματα έφυγε πολύ 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 ξαφνικά στον ύπνο του, στα 53 του μόλις χρόνια. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Να βλέπεις το γιο του με το κασκόλ του Ηρακλή να τον αποχαιρετά και να τον συνοδεύει στην τελευταία του κατοικία με αρκετό κόσμο, με φίλους του Ηρακλή, με ανθρώπους που συνεργάστηκαν, με μέλη του Γυμναστικού Συλλόγου να δίνουν το παρόν σε μια πολύ πολύ δύσκολη στιγμή για όλη την οικογένεια. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει τούτη την ώρα. Καλό παράδεισο. Καλή δύναμη στον Μίμη, το γιο του, που χθες τον έβλεπα να φωνάζει εκεί στη χαμηλή στο Ιβανόφιο και να πανηγυρίζει την νίκη του Ηρακλή απέναντι στον Απόλλωνα Πατρών και να ετοιμάζεται και αυτός όπως και αρκετοί οπαδοί για κάθοδο στην Πάτρα και τα ξημερώματα να χάνει τον πατέρα του. Και σε όλη την οικογένειά του να πούμε καλή δύναμη, αλλά το ξαναλέω, είναι τόσο ξαφνικό. Είναι από τις περιπτώσεις που λες δεν μπορεί να έχει γίνει. Είναι από τις περιπτώσεις που λες με τίποτα. Είναι από τις περιπτώσεις που σε κάνουν ξανά να σκέφτεσαι πολύ, πάρα πολύ, για την ίδια τη ζωή, για πολλά. Και πραγματικά η στεναχώρια είναι πολύ μεγάλη. Είναι πολύ μεγάλη για έναν άνθρωπο 53 ετών. Και επειδή ο Κώστας δεν μασούσε, άσχετα αν είχε ένα θεσμικό ρόλο για κάποια χρόνια, τον έβλεπες με τα συνθήματά του, με την τρέλα του. Σήμερα η εκπομπή θα πάει μόνο με συνθήματα για τον ίδιο, για το γιο του, για όλη την οικογένεια του Ηρακλή. Μόνο με συνθήματα, μόνο με κερκίδα, για όσους έφυγαν νωρίς, χιλιά χρόνια Ηράκλης. Yeah.
Έχω κάποια μηνύματα να τα διαβάσω. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη η σημερινή ημέρα. Ο Βαγγέλης γράφει: καλό ταξίδι, φίλε Κώστα, παρέα με τα άλλα παιδιά. Θα βλέπετε από ψηλά τον Ηρακλή, ο Θεός σας αναπαύσει την ψυχή του. Ο Γιάννης, ο Μπούτζιος, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του Κώστα, αιώνια η μνήμη του, για όσους έφυγαν νωρίς για χρόνια Ηρακλής. Συγχωρέστε με και ακόμη μια φορά για τη φωνή. Αύριο ελπίζω να τη φτιάξω εδώ και να μην είμαι έτσι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Υπάρχει και η ανακοίνωση από το τμήμα Ping-Pong του Ηρακλή. Καλό ταξίδι, κύριε Κώστα. Υπήρξατε δίπλα μας από την αρχή. Αγκαλιάσατε την προσπάθειά μας και πανηγυρίσατε τις νίκες μας. Δραστήριος με κατανόηση, σεβασμό, σωστή άποψη αλλά και με το σθένος να δέχεστε τα λάθη σας. Χωρίς εσάς αυτό το τμήμα δεν θα είχε καν δημιουργηθεί. Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ. Συλληπιτήρια στην οικογένειά σας και στους φίλους σας. Είναι μια πολύ σημαντική απώλεια που έχει επηρεάσει πολλούς. Ηρακλειδέας, αναπληρωτής, πρόεδρος του Γυμναστικού Συλλόγου, χρόνια στα γήπεδα. Το ξέρει πάρα πολλοί κόσμος, δεν χρειάζονται συστάσεις. Ο Κώστας Τσιργογιάννης δυστυχώς έφυγε. Ένα κομμάτι και αυτής εδώ της εκπομπής, γιατί το ξαναλέω ότι για πολλά χρόνια έβγαινε εδώ, μας ενημέρωνε για τα θέματα του Γυμναστικού Συλλόγου, χτυπούσε τα καμπανάκια του, φώναζε, μπροστάρισε όλο αυτό τότε. Και τον ακούγατε αρκετές φορές εδώ και από την ώρα για μπλε. Συνεχίζουμε με την εκπομπή, είμαστε αναγκασμένοι να το κάνουμε αυτό και να ασχοληθούμε με την κυανόλευκη επικαιρότητα, με την σπουδαία νίκη χθες στην Μπασκετική, με αντίπαλο τον Απόλλωνα Πάτρας, τη μία από τις τρεις που χρειάζονται, το άλλο μάτι είναι το Σάββατο, με ποδόσφαιρο ρεπορτάζ, με οτιδήποτε υπάρχει και μία συνέντευξη που έχουμε ετοιμάσει, μία συζήτηση που έχουμε ετοιμάσει μετά το τέλος του πρώτου μας και μοναδικού διαφημιστικού μας διαλύματος. Θυμίζουμε, κοντά μας είναι ο χορηγός μας ο Καρφόπουλος, με τα χρώματά του, τα βερνίκια του, τα ιταλικά του διακοσμητικά, όλα αυτά σε τιμές χοντρικής λιανικής, αντιπρόσωπος όλων των επώνυμων εταιριών, με δύο καταστήματα, Καραολί Δημητρίου 24 στη Σταυρούπολη και Κωνσταντίνου Καραμαλή 126, το ολοκένουργιο κατάστημα, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-306-307. Τρόποι επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας, αποστολή στο 545-26. Θυμίζουμε, το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων, συγγνώμη, κινητής τηλεφωνίας. Έχω ανοιχτό και το mail για οτιδήποτε θέλετε να γράψετε, να ρωτήσετε. blue-libero@yahoo.gr. Ο φίλος μας ο Θόδωρος, γεια σου θείε μου. Μου αρέσει να τον αποκαλώ θείο, αν και δεν είναι θείος μου, αλλά τόσα χρόνια από το ζωτοχώριο θείο μου τον αντιμετωπίζω. Ο Θόδωρος, ο αγαπημένος στην Αμερική. Τα συλληπιτήριά μου για τον Κώστα. Εύχομαι τα καλύτερα για τον Ηρακλή από εδώ και πέρα και καλή εκπομπή, Γιώργο μου. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Θοδωρέ μου. Χθες μπορεί το Ιβανόφιο να μην ήταν ζίγκα, κάποια καρεκλάκια ήταν άδεια, όχι πολλά, αλλά πραγματικά είχε σεισμό. Είχε σεισμό σε εισαγωγικά η λέξη, μην παρεξηγηθώ, αρκετά ρίχτερ από τον παλμό, από τον ενθουσιασμό, από το πάθος, από την ενέργεια και ξέρετε, δεν είναι ότι το λέω εγώ που ήμουν στο γήπεδο και το έζησα, είναι ότι το παραδέχτηκαν άπαντες, ακόμα και οι αντίπαλοι. Και έχει σημασία το πόσο επηρεάζονται οι αθλητές από μια τέτοια έδρα. Ήταν σαν να είχε μέσα 10.000, φίλε μου Χρήστο, που δεν μπορούν να χωρέσουν 10.000 στο Ιβανόφιο, γιατί δεν είναι τέτοια χωρητικότητας, αλλά ήτανε κατηφόρα. Κατηφόρα. Και σε συνδυασμό με την λέξη κλειδί, που ήταν η άμυνα, γιατί χθες η άμυνα έδωσε την νίκη.
και επίθεση βέβαια, χωρίς επίθεση δεν μπορείς να κερδίσεις, αλλά ειδικά η παρουσία, θεωρώ, ταπεινή μου άποψη, του Παπαδιονυσίου πάνω στον Άκερ, το μαρκάρισμα, η παρουσία του Γιαννακίδη που έβαλε 6-7 τρίποτα, πόσα έβαλε, καταλυτική, και γενικότερα όλα τα παιδιά, παρά την πρόωρη απουσία του, απώλεια του Κακαρούδη που αποχώρησε με πρόβλημα στη μέση, δεν είναι κάτι ανησυχητικό, θα έχουμε λεπτομέρειες μετά το διάλειμμα μας, το δεύτερο μισό της εκπομπής. Παρά λοιπόν χωρίς τον Κακαρούδη που έμεινε στους 4, δεν έπαιξε πολύ γιατί είχε αυτές τις ενοχλήσεις στη μέση, η ομάδα έτρωγε σίδερα χθες. Μπορεί να έκανε και το καλύτερο της φετινό παιχνίδι. Κέρδισε για πρώτη φορά τον Απόλλωνα Πάτρας. Δεν έκανε τα λάθη που έκανε στα δύο παιχνίδια, ειδικά στο Ιβανόφιο που θυμάστε, κέρδισε 3 λεπτά 8 πόντους. 3 λεπτά πριν το τέλος 8 πόντους και έχασε. Εχθές αυτό το 89-73 ήρθε εύκολα. Ήρθε κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο με πολύ τρέξιμο, με πολύ άμυνα, με σκληρή άμυνα. Όχι αντιαθλητική, σκληρή μέχρι του επιτρεπτού και με πολύ πάθος. Η ομάδα αν παρουσιαστεί έτσι το Σάββατο θα κερδίσει. Και μετά σας είπα, κάντε το 2-2 και καλώς τα παιδιά. Χολαργός κέρδισε επίσης εύκολα τον Εθνικό, έκανε το 1-0. Θυμίζουμε ότι αν ο Ηρακλής πετύχει 2 νίκες και πάει στα τελικά τον Μπαράζ, θα παίξει με τον Χολαργό θέλοντας μόλις μία νίκη για την άνοδο, γιατί είναι στο 2-0. Το πρώτο μάτς βέβαια θα είναι στην Αθήνα, γιατί ο Χολαργός έχει το πλεονέκτημα έδρας, καθώς τερμάτισε δεύτερος και ο Ηρακλής τρίτος. Χθες είχαμε, συγγνώμη, τον Αγγελακόπουλο 4, τον Αθανασούλα 2, Παπαδιονυσίου τρομερό μάτς, μπορεί και το καλύτερό του, γιατί είναι ένα παιδί που δεν παίρνει πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής, με 2 τρίποντα. Ο Χαριτόπουλος 21, πρώτο σκόρερ. Γκαγκαλούδης 9, Κακαρούδης 4, Ουάσιγκτον 18, πήγε καλά με ένα τρίποντο. Γιαννακίδης 5 τρίποντα, 15 πόντους, δεν έβαλε άλλο. Χρήστο μου. 3-5-15, δεν μας κάνει. Και ο Καλατζίδης 4. Ο Ματαλόν σταμάτησε στους 16, ο Μαστρογιαννόπουλος 18, που είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Ο Άκερ έμεινε στους 4. Ο Γόντικας 19. Ο Άκερ έμεινε στους 4 κυρίως λόγω της πολύ πολύ καλής άμυνας πάνω του. Τώρα ρε Σιαστέρη, τι να σου πω. Με αυτό το μήνυμα που μου γράφεις, καλησπέρα θα σου πω και σε ευχαριστώ. Καλησπέρα μου στο φίλο των 549. Συλληπιτήρια σε όλη την οικογένεια του Ηρακλή. Γιώργο, θα υπάρξει σήμερα διαγωνισμός για το ΙΡΑΚΑΜ. Παιδιά, δεν κατάφερα λόγω του σημερινού συμβάντος. Δεν είχα μυαλό. Δεν το οργάνωσα σήμερα και δεν είναι δίκαιο. Θα το κάνουμε αύριο. Γιατί θέλω να το οργανώσω από το πρωί, να το βάλω και ανάρτηση στο Facebook. Αύριο δεσμεύομαι ότι θα κληρώσουμε. Έχουμε άλλες δύο. Μία για αύριο και μία για την επόμενη εβδομάδα. Θα κληρώσουμε αίτηση εγγραφής για το ΙΡΑΚΑΜ αξίας 100 ευρώ. Πολύ πολύ ωραίο και σπουδαίο δώρο. Να με συγχωρέσει φίλε 549 και όλοι οι υπόλοιποι που δεν το κάνω σήμερα, αν και είχα προαναγγείλει τις προηγούμενες μέρες για Πέμπτη, αλλά δεν είχα πολύ μυαλό, δεν το οργάνωσα, δεν το προγραμμάτισα. Θα το κάνουμε αύριο. Ο Βαγγέλης γράφει, πίστεψέ με, τα πρωταθλήματα από την άμυνα έρχονται. Καλά, εννοείται. Ο Θανάσης, συλληπιτήρια στην οικογένειά του, γεννιέμαι και πεθαίνω Ηρακλής, για τον Κώστα Τσιργογιάννη. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας.
Κανονικά θα έπρεπε να σου πω κάτι εσύ Αστέρι που στέλνεις το mail σου, αλλά δεν σου λέω τίποτα. Να είσαι γερός, δεν χρειάζεται. Να είσαι γερός, δεν θα πω τίποτα άλλο. Τώρα για το ποδόσφαιρο, είναι πραγματικά να γελάς για τον λόγο μετάθεση του αγώνα. Χρήστο, άκου, για να γελάς και λίγο. Το γιατί δηλαδή το παιχνίδι δεν γίνεται Κυριακή στις 5 όπως ήταν αρχικά ορισμένο και προγραμματισμένο, αλλά γίνεται Σάββατο στις 6. Για ποιο λόγο λέτε ο Μπέος και ο Βόλος να ζήτησαν από την ΕΠΟ και η ΕΠΟ να έκανε δεκτό το αίτημα για Σάββατο 6. Τώρα θα κάνω διαφήμιση στον τραγουδιστή, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, η αλήθεια είναι μία. Διότι δεν ήθελαν οι Βολιώτες και ο Μπέος να γίνει το μάτς Κυριακή, καθώς ο Χολίδης τραγουδά στο Βόλο το Σάββατο και έχει καλεσμένους τους ηθήνοντες της ΕΠΟ που τον βράβευσαν τις προάλλες για την προσφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, να τους πάει στα μπουζούκια μαζί με την ομάδα για την άνοδο στη δεύτερη εθνική, γιατί ως γνωστόν, πέρα από τον Ηρακλή, ανέβηκε και ο Βόλος και μαθηματικά στην επόμενη κατηγορία. Ο λόγος λοιπόν που ο Ηρακλής θα κατέβει να παίξει Σάββατο και όχι Κυριακή στο Βόλο είναι ο Χολίδης. Και ότι η ΕΠΟ είναι καλεσμένη στα μπουζούκια με τον Μπέο. Καταλάβατε? Καταλάβατε. Ο Γιάννης γράφει. Καλησπέρα Γιώργο, συλληπιτήρια στην οικογένεια και δύναμη σε όλους. Όσον αφορά τον αγώνα του Σαββάτου με τον Ματαλόν, πρέπει να βγάλει κάποιο άκρη γιατί θα πάει ακόμα περισσότερο το παιχνίδι πάνω του και κάθε φορά μας ζορίζει. Η άμυνα χθες προσαρμόστηκε κυρίως στον Άκερ, δηλαδή έβαλε 4 πόντους σπάνιο. Αλλά ναι, εντάξει, και ο Ματαλόν και οι άλλοι δύο, και ο Γόντικας και ο Στρογιανόπουλος, πώς το λένε, τράβηξαν σκοράρισμα. Βέβαια, υπήρξε σημαντική διαφορά που την κράτησε ο Ηρακλής μέχρι τέλους. Η Νατάσα ρωτάει, μάλλον έχει βγει ανακοίνωση για τα τηλεοπτικά του μάτς με Πάτρα. Δεν έχω δει κάτι ακόμα. Συλληπιτήρια για τον αδόκητο χαμό του Κώστα Τσιγογιάννη στους οικείους του. Ο Θανάσης, ναι. Περίμενε να πάει 8 η ώρα. Από τώρα δεν μπορώ να φύγω. Ο καλός φίλος ο Θανάσης από την ταβέρνα Κήπος στο Χορτιάτι, για ακόμη μια φορά από το Χορτιάτι και το Αστοχώρι, αγνή φίλαθλη της ομάδος. Τα τελευταία χρόνια το έχουν κάνει αρκετές φορές και για το ποδόσφαιρο και για τον μπάσκετ. Σήμερα είναι η σειρά του ποδοσφαίρου με το τραπέζι που θα τους κάνουν για το ευχαριστώ για την άνοδο στην επόμενη κατηγορία και για την προσπάθειά τους, όλο το προπονητικό team, όλη η ποδοσφαιρική ομάδα του Ηρακλή σήμερα θα βρεθεί στον κήπο, στο Χορτιάτι από τις 8-8.30 και μετά. Πάμε τώρα στο απαραίτητο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με μπασκετοκουβέντα ακόμα και μια συζήτηση που έχουμε ετοιμάσει. Ο φίλος ο Βαγγέλης έχει απόλυτο δίκιο. Όντως ο Ματαλόν που μου αναφέρει, μου λέει να σου πω κάτι. Και όμως ρε φίλο Ματαλόν από την Ακαδημία μας ξεκίνησε. Όντως. Καλά ο Ηρακλής και αν έχει βγάλει, Βαγγέλη, το ξέρεις καλύτερα από μένα. Και χθες νομίζω σε κάποια πηγαδάκια έλεγε μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι και εγώ μπλε. Χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα, επαγγελματίας είναι ο άνθρωπος, έτσι. Αλλά ένα ταλέντο που κάποτε και αυτός ξεκίνησε από τον Ηρακλή.
ότι ο Ηρακλής παίχτηκε. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μια συζήτηση για το μπάσκετ και να μάθουμε και για τον Κακαρούδη και γενικότερα για την ομάδα. Η ομάδα η οποία ξεκίνησε σήμερα το πρωί οδικώς για την Πάτρα. Το προτίμησαν από το να πάνε αύριο, να πάνε σήμερα, 7.30 ώρα έχει ώρα έναρξης, άρα ήδη είναι στο γήπεδο, στην Πάτρα, να κάνουν προπόνηση, να ξεκουραστούν σήμερα νωρίς, να ξυπνήσουν, να πάρουν το προϊόν τους, να είναι χαλαροί, όμορφοι και ωραίοι, να ξανακάνουν την προπόνησή τους επί πατρινού εδάφους και το Σάββατο να ριχτούν στη μάχη. Ξέρω, και το αφουγκράστηκα και χθες, ότι θα έχει αρκετό κόσμο το Σάββατο το απόγευμα στην Πάτρα, ενώ αρκετό κόσμο του Ηρακλή. Δεν ξέρω οι πατρινοί τι θα κάνουν, δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Και έτσι όπως έγινε και η φάση με το ποδόσφαιρο, που είναι και αυτό Σάββατο, που δώσαν μόνο 30 προσκλήσεις, πέρα από το αν έχει ενδιαφέρον ή όχι το παιχνίδι, ο κόσμος παντού θέλει να είναι, καταλαβαίνετε ότι άπαντες, τρόπος του λέγει, ότι αρκετός κόσμος θα κατέβει στην Πάτρα. Είναι χαρακτηριστική και η ανακοίνωση από την Αυτόνομη Θύρα 10 με τίτλο «Μετακομίζουμε Πάτρα». Έφτασε η στιγμή αυτό το τμήμα να επιστρέψει εκεί που πρωταγωνιστούσε και μας έκανε περήφανους, για να ζήσουμε ξανά παλιές καλές εποχές στο Ιβανόφιο, το σπίτι μας, εκεί όπου έχουμε βγάλει τα περισσότερα γούστα. Αυτό το Σάββατο μετακομίζουμε στην Πάτρα να δώσουμε δύναμη στους παίκτες και να κάνουμε το 2-2. Ιστερόγραφο, όπου πας μαζί σου θα είμαι. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον γιατρό, σε έναν από τους δύο αγαπημένους και στον κόσμο, και οι δύο, το δίδυμο αυτό. Ξυλούρης Μανόλογλου, Μανόλογλου Ξυλούρης. Σήμερα με Μανόλογλου θα τα πούμε, γιατί τα έχουμε πει και με Ξυλούρη. Καλησπέρα, γιατρέ μου. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, εντάξει. Παλεύουμε. Μια δύσκολη μέρα σήμερα για όλους μας και για σένα. Και για την οικογένεια του Ηρακλή, με την απώλεια του Κώστα του Τσιριγογιάννη, που και εσύ φαντάζομαι τον ξέρεις πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Πολλά χρόνια. Περισσότεροι από εμάς έχουμε περάσει λίγα ή πολλά με τον Κώστα. Έχουμε περάσει και σαν φίλαθλοι και σαν φίλοι. Συνεργαστήκαμε και στις μέρες του στο ΓΣ. Εντάξει, τι να πούμε. Χάθηκε μια ψυχή και ένας νέος άνθρωπος και είναι λίγο ζώρικο. Για εμάς μας ήρθε λίγο απότομα με το πάνω να το πείσουμε λίγο. Πολύ. Κερδίσαμε χθες, ας πούμε, ξέρω εγώ, ήμασταν χαρούμενοι. Απ' έρχεται αυτό και σε προσγειώνει λίγα για να καταλάβεις τελικώς ότι είναι πολύ μικρή. Γιατρέ μου, αν μπορείς, είτε λίγο πιο δυνατά ή κάτι με το κινητό, γιατί σε ακούμε πολύ χαμηλά. Ναι, λέω. Ωραία. Αυτό. Δεν ξέρω αν ακούσατε. Ναι, το ακούσαμε. Απλά τώρα είναι καλύτερα. Έγινε. Χθες η ομάδα έκανε μια πολύ πολύ σημαντική νίκη, έκανε το πρώτο βήμα, αλλά θα ξεκινήσω με αυτό που μας χάλασε στο ξεκίνημα του αγώνα. Μας χάλασε οι ενοχλήσεις του Κακαρούδη στη μέση. Δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε, ενώπιον και του δεύτερου μάτς. Δεν είναι ενοχλήσεις στη μέση. Τι είναι? Ο Κώστας ο Κακαρούδης είχε ένα χτύπημα, κατά λάθος βέβαια, πάνω να αντιπαλώ. Από χτύπημα έγινε αυτό. Με μια γωνιά, ναι, χτύπησε πάνω στον... σε ένα μη εκεί, ο τετράγωνος, ο σφίγκος λέγεται, περιοχή λίγο της ανασπονδυλικά, να το πω έτσι, ναι. Είναι πλάγια ή είναι από πίσω? Πλάγια, είναι κάπου. Και ο πόνος είναι τόσο ισχυρός και τόσο έντονος που... έχει και την αίσθηση της αιμοδίας, του μουδιάσματος δηλαδή, στο άκρο όλο, οπότε δεν ήταν εύκολο να επανέλθει και να παρόλο που κάναμε κάτι ενέσεις, κάποια φάρμακα και τέτοια, κάτι ματζούνια προσπάθησαμε να το στρώσουμε, αλλά δεν έγινε αυτή η ιστορία, δεν έτυχε. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια κάκωση από αυτές που λέμε ότι είναι εύκολες. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι θέλουν λίγο το χρόνο τους, δηλαδή θέλουν ένα 48ωρο να ηρεμήσει. Έχει μπει σε μια διαδικασία ήδη αγωγής. Έχει κατέβει με την ομάδα κανονικά, έτσι. Καλά, εννοείται ότι έχει κατέβει. Το πρωί πήγε στο φυσιοθεραπευτής της ομάδος, κάναν θεραπεία το πρωί και μετά φύγανε στο λεωφορείο. Όχι, οι φυσιοθεραπευτές είναι και οι δύο φυσιοθεραπευτές της ομάδος, με το πούλμαν της ομάδος, οπότε
οτιδήποτε χρειαστεί θα είναι από κοντά. Οι γιατροί μας θα είναι στην Πάτρα. Καλά, κοίταξε λίγο. Και οι δύο ή ένας. Όχι, όχι. Και ο Κλήρης ασχολείται με το ποδόσφαιρο, οπότε... Σωστά είναι, θα είναι στο Βόλο, ναι, είναι η ίδια μέρα. Ναι, πάει, ναι, σωστά, ναι. Σωστά, είναι η ίδια μέρα. Εμείς ασχοληθούμε με το μπάσκετ λίγο, που είναι πιο επικίνδυνα τα πράγματα τώρα. Οπότε θα πάμε κάτω, δηλαδή θα τον έχουμε από κοντά ήδη τον Κώστα. Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα. Έτσι τώρα και με λίγους πόνους ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και εδώ που φτάσαμε, ναι, ξέρεις, δεν μπορούμε να κάνουμε... κάτι άλλο θα πάμε. Άρα υπάρχουν πάλι αυτές οι 48 ώρες που μπορεί να τις εκμεταλλευτεί έτσι και να είναι ok. Αυτό πιστεύω. Βέβαια ξαναλέω ότι είναι θέμα χρόνου, δεν είναι θέμα να κάνουμε κάτι άλλο. Ναι. Θεωρώ ότι θα το έχουμε, δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Άλλωστε ο λόγος που πήγαμε και κάτω από νωρίς η ομάδα σήμερα είναι για αυτό, για να μπορέσει να προσαρμοστεί λίγο εκεί σε αυτές τις συνθήκες, να μην είναι το ταξίδι την τελευταία μέρα και επιβαρυνθούν περισσότερο. Ξέρεις τα μαθήματα των περσινών play-off μας γίνανε μαθήματα, ναι, με το Φάρο και με τον Αστακό που είχαμε στην αρχή τα ταξίδια, mm-hmm, δηλαδή στον Αστακό η ομάδα, ναι, δεν ήταν πιο φρεσκάδα. Δύσκολο του Αστακού ήταν έτσι, πιο δύσκολο έτσι. Mm-hmm. Η ομάδα δεν είχε την φρεσκάδα που έχει φέτος, δεν έχει το rotation που δεν είχε το rotation που έχει φέτος, οπότε φροντίζουμε με κάθε τρόπο να μπορέσουμε να τους έχουμε όλους τους παίχτες σε έτοιμο πόλεμο. Και είδατε και χθες ότι ένα μεγάλο κομμάτι της νίκης ήταν από το κόστο των προσπαθειών δύο παιδιών που δεν θεωρούνται οι... Παπαδιονυσίου Γιαννακίδης, κάνω λάθος, όχι. Όχι, ακριβώς αυτό εδώ. Αλλά αυτό ξέρεις κάτι, δεν ήταν, για μας δεν ήταν έκπληξη. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι ο προπονητής αυτούς τους παίχτες... τους είχε πολύ ψηλά το τελευταίο καιρό. Βγάλανε πολύ ενέργεια. Γιατί αυτό δείχνανε και στην προπόνηση. Έτσι. Ναι. Αυτό δείχνανε και στην προπόνηση. Η ομάδα είναι πολύ καλά. Η ομάδα είναι πάρα πάρα πολύ καλά. Δεν θα πω ότι και να χάσουμε δεν έγινε τίποτα, αλλά πιστεύω ότι είμαστε καλύτεροι από την Πάτρα, οπότε αξίζει να το παλέψουμε πάρα πολύ αυτό το μικρό θαύμα. Έτσι. Γιατί ό,τι και να λέμε, το να κερδίσεις 4 παιχνίδια, 3 με την Πάτρα και ένα που χρειάζεται με τον Χολαργό, είναι πολύ μεγάλο πράγμα μέσα σε διάστημα 10 ημερών. Καμία ομάδα δεν μπορεί εύκολα να το κάνει. Μάλλον καμία. Απλά με το Χολαργό έχεις 3 ευκαιρίες, ενώ τώρα δεν έχεις καμία. Δηλαδή πρέπει να κάνεις, ναι, το απόλυτο. Okay, μπράβο, αυτό λέμε. Αυτό, ναι, είναι το δύσκολο. Άρα το 3 λοιπόν, αυτό το 3 στα 3 που πρέπει να γίνει στην Πάτρα, θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσιλωμένοι και από πλευράς μας, πάρα πολύ προσιλωμένοι παίχτες και προπονητές. Και από πλευράς μας εμείς, σαν άνθρωποι που είμαστε από δίπλα από την ομάδα, να τις παρασφέρουμε ό,τι το δυνατόν περισσότερο. Έτσι. Αυτό είναι. Άλλωστε έγινε κουβέντα και με τους προπονητές και με τον πρόεδρο και με αυτά, με το πώς θα μεταβούμε, πότε θα πάμε, πότε θα γυρίσουμε. Δηλαδή προσπαθούμε να τους προσφέρουμε τους παίχτες ό,τι περισσότερο μπορούμε για να είναι έτοιμοι στον αγώνα. Και επειδή εχθές το κατάλαβες και εσύ, έμπειρος είσαι όλα αυτά τα χρόνια στο κλουβί, μπορεί το γήπεδο να μην ήταν αυτό που λέμε ασφυκτικά, να ήταν ζίγκα όπως λέμε τη χαρακτηριστική έκφραση, αλλά είχε κατηφόρα, είχε πολύ παλμό. Και επειδή και το Σάββατο δεν θα είστε μόνοι σας, και το ξέρεις, mm-hmm, αυτό στην Πάτρα, νομίζω ότι και αυτό θα παίξει το ρόλο του. Όταν, πολύ μεγάλο ρόλο. Όταν μάλιστα το παραδέχονται, Κώστα, και οι αντίπαλοι, έτσι, όταν λένε ότι παρασυρώμαστε από αυτό. Δηλαδή, κοίταξε λίγο, δεν θα σου κρύψω ότι τα δύο μάτς που παίξαμε χωρίς κόσμο, τα συναισθήματα ήταν ανάμεικτα. Διότι ξέρεις πάρα πολύ καλά. Δηλαδή και κλεισμένο, λες, ναι. Ναι, ότι ο κόσμος του Ηρακλή είναι πολύ απαιτητικός. Δεν συγχωρεί δυστυχώς. Δεν έχει την υπομονή πια, έχει εξαντληθεί η υπομονή του για να συγχωρέσει μία ακόμα χρονιά αποτυχία. Είναι κουρασμένος πάρα πολύ. Είναι κουρασμένος. Βέβαια έχει ξεφύγει κάποιες φορές, έτσι. Γι' αυτό και υποστήκαμε αυτές τις συνέπειες. Οπότε όταν ο κόσμος είναι εκεί, Με διάθεση θετική, γιατί χθες φαινόταν από την αρχή, ξέρεις, μου λέγανε οι διαιτητές στην αρχή, πες τους να μην κάνω. Λέω, πιστέψτε με, δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα κάνω τίποτα. Ναι. Πιστέψτε με, δεν θα κάνω. Μου λέει, πού το ξέρεις. Λέω, το ξέρω. Το βλέπω, λέω, στα μάτια του. Όχι, ήρθαν άπαντες αποφασισμένοι να βοηθήσουν την ομάδα και μόνο τίποτα. Αυτό είναι. Δηλαδή, και ξέρεις, όταν βοηθάει και η ομάδα, βέβαια, μετά το γήπεδο γίνεται καμίνι όσο κόσμο και να έχει. Ναι. Και το μισό κόσμο να είχε. Αυτό το γήπεδο θα έγερνε. Από το ραδιόφωνο, γιατί εγώ είμαι στο γήπεδο, ένας φίλος που άκουγε την μετάδοση εδώ από το Λίβερο το ραδιόφωνο μου λέει: Γιώργο, έχει 10.000 μέσα. Έτσι ακούγονται. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Έτσι, ναι, ακούγονται. Ναι.
Αυτό το γήπεδο λοιπόν μπορεί να δώσει θετικά, μπορεί να δώσει και αρνητικά. Δυστυχώς έδωσε και αρνητικά σε κάποιες φάσεις. Υπήρχαν περιπτώσεις που οι παίχτες φοβήθηκαν, οι παίχτες κνευρίστηκαν, μαλώσανε με την κερκίδα. Δηλαδή, είναι η πίεση της μεγάλης ομάδος αυτή. Εντάξει, είναι αναπόφευκτο. Okay, είναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά θέλω να σου πω ότι πόσο θετικά μπορεί να υποβεί και μερικές φορές πόσο μπορεί αρνητικά να έχει το αντίκτυπο. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτά είναι στο παρελθόν. Χθες δείξαν ότι η ομάδα και η νοοτροπία της το προηγούμενο καιρού έχει παρέλθει. Η ομάδα έχει μια φοβερή σταθερότητα, έχει μια φοβερή ηρεμία και έχει μια φοβερή ομαδικότητα. Είμαστε ομάδα. Έχει και κάτι άλλο, από μπορώ το πρώτο να το πω. Μέχρι το τελευταίο, πες μου. Άμυνα. Η ομάδα αυτό είναι. το Αν και εγώ και εσύ δεν είμαστε αρμόδιοι για να μιλήσουμε, δεν είμαστε προπονητές, αλλά... Ναι, όχι, αλλά το έχει το και άμυνα νομαδικό. Πλέον. Είναι ομαδικό άθλημα, πρόσεξε λίγο. Σκυλής και άμυνα, έτσι, γιατί άμυνα με άμυνα έχει διαφορά. Ναι, αυτό, μπράβο. Αυτό είναι. Α, μπράβο. Σκυλής και άμυνα. Μπράβο. Και να πεθαίνει, ξέρεις, λένε ότι αν δεν πεθάνει ο ένας για τον άλλον, τότε είμαστε όλοι νεκροί. Και αυτό είναι ένα μότο που υπάρχει μέσα στα αποδυτήρια γραμμένο εδώ, πριν ακριβώς από το μάτι με το Χολαργό γράφτηκε. Ναι. Αν δεν πεθάνει ο ένας για τον άλλον, τότε είμαστε όλοι νεκροί. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Νομίζω ότι περνάνε κάθε μέρα και το βλέπουν και το κάνουν πράξη μέσα στο γήπεδο όλα τα παλικάρια. Και τα 12-13 παλικάρια που παρτίζουν. Μακάρι να είναι έτσι και το Σάββατο και με τη βοήθεια του κόσμου να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα, να είσαι ξεκούραστος τελείως. Το μόνο που να κάνεις είναι να φωνάζεις κανένα διαιτητή. Λέμε τώρα. Όχι, εγώ δεν είμαι. Εσύ δεν τα κάνεις ποτέ αυτά, ναι, το ξέρω. Όχι, όχι. Δεν έχω τέτοια θέματα. Όλα καλά θα πάνε. Χρειάζεται να το πιστέψουμε και θα το καταφέρουμε, γιατί είμαστε καλύτερη ομάδα. Και μόνο αν δεν είμαστε καλοί θα χάσουμε. Αν είμαστε καλοί, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε. Είναι, Κώστα, είναι η κλασική περίπτωση βλάβης, δηλαδή κλασική περίπτωση αδικό τον εαυτό μου. Αυτό που έγινε για την Πάτρα, δεν ξέρω, δεν το έχω δει το μάτς. Αλλά μιλάω για το Ιβανόφιο. Έτσι, όταν κερδίζει 8-9 πόντους και θέλει 3 λεπτά, αδικείς τον εαυτό σου. Μιλάω για την κανονική διάρκεια το μάτς εκείνη. Εκεί είναι η διαφορά της ομάδος. Και της ομάδος τώρα, της ομάδος τότε και της ομάδος τώρα. Τότε δεν ήμασταν ομάδα. Τώρα είμαστε ομάδα. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Έχουμε αυτούς τους παίκτες οι οποίοι είναι καταπληκτικά παιδιά στην πλειονότητά τους. Καταπληκτικά παιδιά και έχουν καταλάβει τι σημαίνει. Παίζουν για τον εαυτό τους, παίζουν για τον εγωισμό τους, παίζουν για τον υδρότα τους και για τα λεφτά τα οποία βγάζουν. Τιμούν το συμβόλαιο που έχουν αυτή τη στιγμή οι παίκτες αυτοί. Mm-hmm. Το τιμούν και με το παραπάνω. Ο πιο ακριβός και ο πιο φθηνός παίκτης ματώνουν για αυτή την ομάδα. Είναι πολύ συγκινητικό. Το λέω πολύ. Ξέρεις, εγώ τέτοια. Του ζεις κάθε ένταση, μέρα, ζεις και τις προπονήσεις. Τέτοια ένταση την είχα ζήσει πέρσι με τον Σάββατο Παντελίδη στο ποδόσφαιρο. Ναι. Αυτή η συσπήρωση, η οποία οι δύσκολες καταστάσεις έχει καταφέρει να. Αυτό το μότο που έχετε στα αποδυτήρια τα πασχετικά, νομίζω ότι το κάναν πράξη στο ποδόσφαιρο πέρσι και παρέμεινα στην κατηγορία. Έτσι, μπράβο. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι και εδώ είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε πράξη και στο μπάσκετ και να ανέβουμε στην κατηγορία και να κάνουμε αυτό που θα έπρεπε να είχαμε κάνει εδώ και τόσα χρόνια. Να εκμεταλλευτώ λίγο ακόμα. Ναι, πες μου. Είναι αμαρτία για αυτόν τον άνθρωπο, έτσι, για αυτόν τον. Δεν το συζητάω. Το Θόδωρο το Βρακόπουλο με την τρέλα και με την τρέλα. Κάποια στιγμή και αυτό θα ξενερώσει. Γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι πολλοί από εμάς έχουμε ξενερώσει. Κάποια στιγμή θα ξενερώσει και ο ίδιος. Θα πήρε παιδιά 3 χρόνια, βάζω, κάνω, ράνω. Έτσι. Με τα λάθη μου, με τα σωστά μου, okay, γιατί υπάρχουν και σωστά, υπάρχουν και λάθη. Εννοείται. Κάποια στιγμή, πόσο ακόμα. Έτσι ακριβώς. Θέλω πάλι να εκμεταλλευτώ την ιατρική σου ιδιότητα, γιατρέ μου, και να ρωτήσω πώς είναι η ομάδα, πέρα από τραυματισμούς, νομίζω ότι πέρα από τον Κακαρούδη δεν σας απασχολεί κάποιος άλλος, σας απασχολεί. Μας απασχολεί και ο Κώστας Σωτότης, ο οποίος απασχολεί ακόμα, έτσι. Είχε ένα τραυματισμό στη γάμπα του, στο γαστροπνήμιο, πριν από το άτυχε συμβάν με τον πατέρα του. Όλη αυτή η ιστορία τον έφερε λίγο πίσω. Ναι. Δεν είχαμε και παιχνίδια, έγινε και η διακοπή του πρωταθλήματος που ενώ πιστεύουμε ότι θα λυθεί. Και χθες έμεινε έξω, ναι. Χθες έμεινε προληπτικά έξω, δηλαδή δεν θέλαμε να το ρισκάρουμε. Αφού το παιχνίδι μας βοήθησε, είπαμε να είναι όσο δυνατόν πιο έτοιμος το Σάββατο. Δεν έχει παιχνίδια όμως ο Κώστας. Και χρειάζεται να, όσο κι αν είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή, πρέπει να του δώσουμε λίγο πίστοση χρόνου και να είμαστε λίγο πιο ελαστικοί μαζί του. Η θέλησή του και η διάθεσή του είναι τέτοια που πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί όταν θα χρειαστεί να παίξει το Σάββατο. Άλλωστε και το Σάββατο να μην χρειαστεί που λέει ο λόγος. Μα εχθές η ομάδα έδειξε χωρίς Τόκιο και Κακαρούδη που μπορεί να κερδίσει και εύκολα. Δηλαδή, άκουσα με λίγο. Βγήκαν και τα υπόλοιπα παιδιά. Και ο Τόκιο και ο Κακαρούδη ήταν εκεί. Η φωτογραφία που ανέβασαν, τα μήνυμα που είδα
στο μάγκο να πετάγεται όλο μέσα με τον κακάρο. Ναι, είναι τρομερή φωτογραφία. Ναι. Καταλαβαίνω πώς το λες, εννοώ αγωνιστικά καθαρά. Έτσι, το αγωνιστικά δεν ήταν. Ναι, αγωνιστικά δεν ήταν. Έτσι. Αυτό. Το πέταγμα αυτό ήταν το κάτι άλλο χθες, ναι, κάθε φορά. Έτσι. Αυτή είναι η ομάδα μας και αυτό ευελπιστούμε να φέρουμε ξανά τη σειρά στο Βαρόφιο. Ξέρεις, γιατί είναι και τόσο ωραίο να παίζεις εκεί μέσα. Εκεί άσε, θα παίξω εγώ την Τετάρτη μετά. Το Σάββατο, την Τετάρτη πρέπει να παίξεις στο Βαρόφιο. Ναι. Πρώτο ο Θεός, ναι, να κερδίσουμε αύριο, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να κερδίσουμε το Σάββατο, να δείξουμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα, γιατί πρέπει να το δείξουμε, έτσι. Το παιχνίδι θα είναι τελείως διαφορετικό, θα είναι πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Εννοείται, θα παίξουν και αυτοί, δεν γίνεται. Θα παίξουν τα αρέστα τους. Παραμένει ένα παιχνίδι must win μόνο για μας. Δεν συμφωνώ δηλαδή που χθες κάποιος είπε ότι ρωτήσαν τον προπονητή της Πάτρας, είναι ένα must win παιχνίδι για εσάς, μα δεν είναι για αυτούς μας. Αυτοί έχουν την ευκαιρία. Αυτοί και, και το Σάββατο να χάσουν πάλι έχουν την ευκαιρία. Βέβαια. Έχουν δει ένα περιθώριο ακόμα. Ενώ εμείς έχουμε. Οπότε το πρόβλημα μεταφέρεται, η πίεση μάλλον μπορεί να μεταφέρεται. Τους παραμένει όμως και σε εμάς τεράστια, καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Ιατρικά πάλι μιλώντας, η ομάδα είναι καλά, είναι στα κόκκινα, είναι κουρασμένη, είναι μη κουρασμένη. Γιατί έχουν τελειώσει την κανονική διάρκεια, έχουν τώρα τα μπαράζ, είναι παιχνίδια, είναι, δεν ξέρω, ρωτάω απλά έτσι με... Κοίταξε, είναι αρκετά φρέσκια για το δεδομένο της χρονικής περίοδου. Χαίρομαι που το ακούω. Γιατί είναι μια περίοδος δύσκολη για όλους αυτή. Σου ξαναλέω, δεν είναι τυχαίο το ότι κατέβηκαν και οι δύο φυσιοθεραπευτές κάτω, το ότι πάμε από την Πέμπτη εκεί, το ότι το πρόγραμμα είναι κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες των παιχτών και νομίζω ότι κάνουμε τα δύνατα δυνατά και ό,τι καλύτερο μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτή την ομάδα. Μένει να το αποδείξουν και οι ίδιοι παίκτες που μέχρι στιγμής δείχνει ότι το κάνουν. Σε ευχαριστώ πολύ. Να μην σε κουράσω άλλο. Να είστε καλά. Καλό ταξίδι, καλή παρουσία με την Νίκη. Και... Καλή επιτυχία σε όλους. Έγινε. Έτσι, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, γιατρέ μου. Να είστε καλά. Γεια σου, γεια. Καλό βράδυ στον κύριο Μανόλογλου. Είναι ορισμός του γιατρός Πετσί. Ορισμός είναι, Χρήστο μου. Νομίζω δεν υπάρχει Ηρακλειδέας που να μην τον ξέρει και το τι κάνει και τι δεν κάνει και δεν είναι μόνο το ότι είναι ο γιατρός της ομάδας, έτσι. Με πολύ πάθος κι αυτός μέσα στα παιχνίδια. Την καλησπέρα μου στο φίλο τον Big Slacks που χαίρομαι που βλέπω μήνυμά του μετά από πάρα πολύ καιρό. Χαίρομαι που ακούς, αδερφέ, ημών την εκπομπή. Βέβαια ο λόγος που στέλνεις μήνυμα δεν είναι καλός. Για τον Κώστα τον Τσιργογιάννη αναφέρεται και ο φίλος μας ο Big Slacks. Τον είδα στο Καψής και ένιωσα ότι κάποιος μιλά και σκέφτεται για Ηρακλή όπως εγώ. Ναι, τότε εκείνες οι παρουσίες του Κωνσταντίνου με τη Λέσχη, με το Γάμα Σίγμα, με ψηφοφορίες κρίσιμες για ποδόσφαιρο, για ερασιτέχνη, για βόλι, για... Ήτανε πολύ έντονες. Ήταν πολύ έντονες. Τα λέγαμε στην Πανελλήνια Λέσχη και είμαι σοκαρισμένος. Καλό ταξίδι Κώστα, γράφει ο φίλος ο Big Slacks το μήνυμα του. Τα υπόλοιπα να ξαναπούμε ότι οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει στην boutique του Ηρακλή στο Κατσάνιο στο Ira Store για το Ira Camp. Κερδίστε έκπτωση 20%, κάντε την προεγγραφή μέχρι 1η Ιουνίου. Μέχρι 1η Ιουνίου 20% έκπτωση. Οι εκπλήξεις δεν ξεκίνησαν ακόμα. Ira Camp Meet the Champions είναι και το χαρακτηριστικό έτσι μήνυμα από την ηλεκτρονική αφίσα του Ira Camp για το οποίο αύριο θα κληρώσουμε μία ακόμα αίτηση, την τρίτη κατά σειρά, αξίας 100 ευρώ για όλους εσάς, τους γονείς, τους θείους, τους νονούς, τους παππούδες, όλους που έχετε
αγοράκια, κοριτσάκια, νυψάκια, εγγονάκια, βαφτισίμια και θέλετε να τα γράψετε στο Ira Camp από 4 ως 16 ετών, από 18 ως 24 Ιουνίου. Υπέροχη πρωτοβουλία από το Γυμναστικό Σύλλογο με Ιβανόφιο, Κατσάνιο, χορτατζίδες, κολυβητήριο δίπλα. Πολλά θα κάνουν τα παιδιά σας. Θα βαφτούν στην κυριολεξία μπλε. Είναι φοβερές οι εικόνες ήδη που κυκλοφορούν από τα παιδάκια να ετοιμάζονται και μέσω του τμήματος Στίβου, για το οποίο να πούμε ότι υπάρχει το Street Relays. Αν να το διαβάσω και αυτό. Όπα, μεγάλο είναι, δεν πειράζει, το διαβάσω κλείνοντας. Στο ρυθμό των αγώνων Vico Street Relays που θα γίνουν το απόγευμα της Κυριακής στη Νέα Παραλία, κινείται η Θεσσαλονίκη και δυναμικό παρόν θα δώσουν τα τμήματα Στίβου πολλών συλλόγων της πόλης. Μεταξύ τους ο Ηρακλής που έχει δυναμική παρουσία στα Street Relays. Και όπως λέει η προπονήτρια η Ελεονόρα Ρωσιάδου, η φίλη μας, που κάνει εξαιρετική δουλειά, η συμμετοχή φέτος θα ξεπεράσει κατά πολύ σε αριθμό αυτές των προηγούμενων ετών. Πέρσι πάνω από 150 παιδιά είχαν ντύσει στα μπλε ένα μεγάλο κομμάτι του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης. Μια εικόνα που θα επαναληφθεί και στους αγώνες της Κυριακής. Πάρα πολύ ωραία. Οι αγώνες σκηταλοδρομίας Vico Street Relays είναι 4x2,5, 2x5.000 μέτρα. Υπάρχει ατομικός αγώνας αγωνιστικού χαρακτήρα 10.000 μέτρα, καθώς και σκηταλοδρομίες για παιδιά Kids Relays 4x50 και Kids Relays 4x100. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά αθλητικού υλικού για τα σχολεία της Θεσσαλονίκης. Να δώσουμε και συγχαρητήρια φυσικά στον Στίβο του Ηρακλή, γιατί κατέκτησε πρόσφατα το διασυλλογικό πρωτάθλημα. Πριν μέρες εδώ φιλοξενήσαμε και τον τεράστιο Αντώνη Μάστορα, τον πρωταθλητή μας στο Άλμα Ισύψος. Ευχαριστώ και τον Καρφόπουλο, τον χορηγό μας, με τα χρώματά του, τα βερνίκια του, τα ιταλικά του διακοσμητικά, αντιπρόσωπος όλων των επώνυμων εταιριών. Να βάψετε τους χώρους σας. Κάποια στιγμή θα συνεννοηθώ μαζί του για να ξεκινήσουμε πάλι και τις κληρώσεις μας εδώ, που σας αρέσουν πάρα πολύ και τις αγαπάτε και λαμβάνετε μέρος. Καραλωλή Δημητρίου 24, Σταυρούπολη το ένα κατάστημα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 126 το πιο νέο, το πιο πρόσφατο, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-306-307. Ακολουθούν τα μπασκετόπαιδά μας, Νίκος Μοσχοβίτης και Σταμάτης Μουρελής, στην εκπομπή Basket City στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Να ενώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 7 με 8 στο pre-game μας για μπάσκετ κυρίως, στην ώρα για μπλε. Να είστε καλά και για ακόμα μια φορά τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του Κωνσταντίνου Τσιργογιάννη, σε όλη την οικογένεια του Ηρακλή που πενθεί σήμερα, και καλή δύναμη σε όλους. Καλό βράδυ.